Ο πρέδο τη Δημοκρατία έχει αφηχθεί στι Βρυξέλλε, όπου αύριο και μεθαύριο θα συμμετάσχει σε τρει συναντήσει που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται κατά σειρά για τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Δυτικών Βαλκανίων, το τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη Σύνοδο Κορυφή τη Ζώνη του Ευρώ, σε συμπεριληπτική μορφή, με εκπροσώπηση δηλαδή και των 27 κρατών μελών. Κατά τη διάρκεια τη αυριανή πρωινή Συνόδου Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Δυτικών Βαλκανίων, θα συζητηθούν τρόποι αναζωγόνηση τη ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και η ενίσχυση τη ευρύτερη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την περιοχή. Αυτή θα είναι, μεταξύ άλλων, και μια καλή ευκαιρία για του ηγέτε των εταίρων από τα Δυτικά Βαλκάνια να εκφράσουν τι δικέ του προσδοκίε για το μέλλον. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην τακτική συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην ημερήσια διάταξη της οποίας βρίσκονται θέματα όπως η Ευρωπαϊκή Προοπτική Ουκρανίας, Μολδαβίας και Γεωργίας, η κατάσταση επί του εδάφους σε σχέση με την Ουκρανική κρίση και η ιδέα του Προέδρου Μακρόν για δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, συμπληρωματικής προς τις ήδη υπάρχουσες δομές, με συμμετοχή και ευρωπαϊκών χωρών πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τακτική συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συνεχιστεί την Παρασκευή το πρωί με τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται αφενός στα επόμενα βήματα σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και αφετέρου σε οικονομικά θέματα όπως η επικύρωση των αναχώρασης τάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και η αναμενόμενη προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωζώνη. Αργότερα την Παρασκευή θα συγκληθεί επίσης η Σύνοδος Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Eurogroup. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα εξεταστεί η συνεχιζόμενη αύξηση του πληθωρισμού και οι επιπτώσει του φαινομένου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω επίση ζητήματα που άπτονται των επόμενων βημάτων προς την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών.